φίλοι, συγγενείς, γνωστοί, αλλά και αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης βρέθηκαν έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου για να πούν το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παναγιωτόπουλο. Όσοι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν, έστειλαν στεφάνι. Μεταξύ άλλων, στεφάνι κατέθεσε και ο βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος έγραψε: «Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του πρώην Υπουργού και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Παναγιωτόπουλου. Άνθρωπος έντιμος και ηθικός, ο εκλοιπών αγωνίστηκε με όλες τις δυνάμεις επί δεκαετίες για το καλό της αγαπημένης του Καβάλας και των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως κομματικής ταυτότητας. Έβαλε την σφραγίδα του σε πολλά μεγάλα έργα, όπως η κατασκευή και η λειτουργία του αεροδρομίου Μέγας Αλέξανδρος στην Χρυσούπολη». Πράγματι, σήμερα έχουμε μια απώλεια, μια μεγάλη απώλεια για την πόλη. Ο πρώην υπουργός, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος έχει αφήσει το στίγμα του στην πολιτική ζωή της χώρας, αλλά και κατ' επέκταση στην Καβάλα, έχει πεθάνει και είμαστε εδώ σήμερα για να τον αποχαιρετήσουμε. Να τον αποχαιρετήσουμε στην τελευταία κατοικία. Όμως πάντα θα τον θυμόμαστε και πάντα θα είναι ζωντανός στην μνήμη μας. Εύχομαι στην οικογένειά του, στους συγγενείς του, πάντα να τον θυμούνται και τα θερμά μου συλληπιτήρια. Ήρθαμε και εμείς να αποτίσουμε φόρο τιμής σε ένα σπουδαίο πολιτικό άντρα, σε έναν πολιτικό άντρα ο οποίος υπηρέτησε με αυταπάρνηση για πολλά χρόνια τον νομό της Καβάλας, τους πολίτες του νομού της Καβάλας, και φεύγοντας άφησε μια πλούσια παρακαταθήκη και ένα αξιοσημείωτο έργο. Αποχαιρετήσαμε σήμερα έναν αξιοθαύμαστο πολιτικό, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο μας. Είναι παράδειγμα προς μίμηση ο Γιώργος ο Παναγιωτόπουλος. Η προσφορά του είναι ανεκτήμητη και στο Παγκαίο ιδιαίτερα, αλλά και σε όλο τον νομό Καβάλας. Εύχομαι να τον αναπαύσει ο Θεός, και εμείς οι νεότεροι που ασχολούμαστε με τα δημοπολιτικά σε αυτό το επίπεδο που ασχολούμαστε, σίγουρα θα το θεωρούμε ως ένα παράδειγμα προς μίμηση και θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τα χνάρια του. Αιωνία η μνήμη του. Αποχαιρετά τον τελευταίο της μεταπολίτευσης βουλευτή και μετά έρχομαι εγώ. Είστε εδώ λοιπόν για να... Με τον Γιώργο τον Παναγιωτόπουλο συμβαδίσαμε και στη δικηγορία και στην πολιτική. Ήμασταν σε αντίθετα στρατόπεδα, αλλά εδραιώσαμε τη δημοκρατία. Είμαστε οι πρώτοι βουλευτές της μεταπολίτευσης. Να είναι αιωνία η μνήμη του. Ναι, καταρχήν να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλοιπών και να θυμίσω ότι ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος ήταν μια σημαντική πολιτική προσωπικότητα, η οποία διακρίθηκε για το ήθος του, για την ακεραιότητά του, για την εργατικότητα, και δεν πρέπει να ξεχνάμε εμείς οι Καβαλιώτες το πόσο πολύ βοήθησε στην ανάπτυξη και αυτής εδώ της πόλης, αλλά και γενικότερα στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Ελλάδος. Δεν ήταν τυχαίο ότι τον είχε εμπιστευτεί ο Εθνάρχης σε κέραιες υπουργικές θέσεις. Αιωνία του η μνήμη. Σήμερα αποχαιρετούμε έναν ευπατρίδη της πολιτικής, τον Γιώργο τον Παναγιωτόπουλο. Εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι στην ηλικία δημοσιογράφοι από εσάς είχαμε τη τιμή να τον γνωρίσουμε και στην ενεργό πολιτική του δράση στις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε την ψυχή του για την ανάπτυξη αυτού του τόπου και όχι μόνο, αλλά για την Ελλάδα ολόκληρη, μια και διετέλεσε σε κρίσιμες εποχές υπουργός σε νευραλγικά υπουργείο. Θα σταθώ σε δύο σημεία της πολιτικής του καριέρας στη διάρκεια της επταετίας. Τόσο αυτός όσο και άλλοι 14 δικηγόροι της Καβάλας αντιστάθηκαν με επιστολή τους το 1972 στην δημιουργία του εργοστασίου της Τύρφης στην περιοχή των Φιλίππων. Αυτό και μόνο το γεγονός, όπως και το γεγονός να ζητήσει αυτός και άλλοι 14 δικηγόροι της Καβάλας την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων στη διάρκεια της επταετίας, δείχνει το ήθος και τη δημοκρατικότητα του εκλοιπόντος. Αιωνία η μνήμη του. Νομίζουμε πως είναι αυτονόητη η παρουσία πολλών που υπηρέτησαν στους θεσμούς της ελληνικής δημοκρατίας σε όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης. Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος υπήρξε επί σειρά ετών ισχυρός υπουργός των πρώτων κυβερνήσεων της μεταπολίτευσης, των κυβερνήσεων του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Άφησε με θετικό τρόπο το αποτύπωμά του
στη δημιουργική προσπάθεια της μεταπολιτευτικής Ελλάδας για μια πορεία πρόοδου και ανάπτυξης. Σήμερα η πόλη, ο νομός Καβάλας και η πατρίδα μας αποχαιρετάει έναν ευπατρίδη της πολιτικής, έναν πολύ μεγάλο πολιτικό άνδρα, ιδίως για την περιοχή μας, τον Γιώργο τον Παναγιωτόπουλο. Ένα άνθρωπο που υπηρέτησε την πατρίδα μας και την περιοχή 30 χρόνια ως βουλευτής, 7 χρόνια ως υπουργός και συνεργάτης του αείμνηστου ιδρυτή της παράταξής μας και του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ο Γιώργος ο Παναγιωτόπουλος έχει συνδέσει το όνομά του με την πρόοδο, την ανάπτυξη της περιοχής. Είναι ο άνθρωπος που έκανε τη τεράστια προσπάθεια για την δημιουργία του αεροδρομίου Μεγάλου Αλεξάνδρου της Χρυσούπολης, έναν κόμβο ανάπτυξης για την περιοχή μας. Έχει επίσης συντελέσει το όνομά του με όλα τα μεγάλα έργα που γίνανε στην περιοχή. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν κοντά στον πολίτη, χωρίς κομματικές παροπίδες, βοηθούσε όποιος μπορούσε και ήταν παρόν σε όλους τους μεγάλους αγώνες Καβάλας. Να είναι ελαφρύ το χώμα της Καβάλας που θα το σκεπάσει και καλό παράδεισο. Να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του υπουργού μας, ένας υπουργός, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος άφησε το στίγμα του στην πόλη μας και όχι μόνον. Ένας άνθρωπος διορατικός, ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά στον νομό Καβάλας, να τον ευχαριστήσουμε για την προσφορά του και να ευχηθούμε να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Θεωρώ πως η Καβάλα, ο νομός, η ευρύτερη περιοχή, αλλά όλη η Ελλάδα γενικότερα έχασε ένα τεράστιο πολιτικό. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη του Γιώργου Παναγιωτόπουλου, ενός ανθρώπου ο οποίος έβαλε την δική του προσωπική σφραγίδα και μάλιστα με τον μεγαλύτερο τρόπο σε έργα τεράστια τα οποία έγιναν στον νομό Καβάλας και δεν θα πρέπει να τα λησμονούμε. Ο Γιώργος ο Παναγιωτόπουλος, ένας προσωπικός φίλος, ένας αγωνιστής, μια ψυχή η οποία έβαζε πρώτα απ' όλα την Καβάλα και τον νομό, έφυγε από κοντά μας. Εκείνο το οποίο θέλω να πω και το μήνυμα το οποίο θέλω να στείλω, εμείς ως νεότεροι που ασχολούμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση και γενικότερα με τα κοινά, είναι να μην ξεχνάμε, να μην λησμονούμε εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίστηκαν για το καλό της Καβάλας, αγωνίστηκαν για το καλό του τόπου και δεν θα πρέπει να φεύγουν τόσο απλά. Θα πρέπει να μένουν στις ψυχές, στη συνείδηση και στις καρδιές μας. Και ο Γιώργος ο Παναγιωτόπουλος θα μείνει χαραγμένος στις καρδιές όλων. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Αγαπημένο μας Γιώργο Παναγιωτόπουλε, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Σήμερα η Καβάλα αποχαιρετά τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο. Συνηθίζω να λέω ότι εκείνη η γενιά των πάνω από 40 και μέχρι τα 60-65, ουσιαστικά στην Καβάλα μεγαλώσαμε με δύο φυσιογνωμίες. Αυτήν του Μητροπολίτη του αείμνηστου Προκόπιου και αυτήν του Γιώργου του Παναγιωτόπουλου. Είναι δύο προσωπικότητες, οι οποίες χαρακτηριστικές και που με αυτές πορευθήκαμε, μεγαλώσαμε από τα παιδικά μας χρόνια, ήσαμε σήμερα. Νομίζω ότι η Καβάλα οφείλει πάρα πολλά στο πέρασμα του Γιώργου Παναγιωτόπουλου από το πολιτικό στερέωμα της πόλης αλλά και της χώρας μας. Θεωρώ ότι το έργο του είναι οδηγός και πρόκληση για οποιονδήποτε νεότερο να το ακολουθήσει και να το πλησιάσει, να το φτάσει. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι το μόνο που απομένει είναι να ευχηθούμε στους οικείους του να είναι δυνατοί, σε όλους εμάς να παίρνουν το παράδειγμά του, να παραδειγματιζόμαστε από αυτόν, να τον θυμόμαστε και να εμπνεόμεθα στο βαθμό που μπορούμε να πλησιάσουμε το έργο του και την παρουσία του στην πολιτική σκηνή της χώρας.